Κύριε Μπαριτάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουγεράκη, καλημέρα στα κρατές σας. Όλα αυτά τα οποία θεσμική ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση ή θεσμικά και οικονομικά εργαλεία στην περιφέρεια, στους δήμους, όταν ακόμα και σήμερα, παρά του ό,τι λέει, αυτό το κράτος εξακολουθεί να είναι αθηνοκεντρικό, έτσι. Όχι μόνο εξακολουθεί, ισχυροποιείται κυρία Δουγεράκη, και αυτή τη φωνή αγωνία που εκφράζουμε, η αυτοδιοικητική, το σύνολο της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, βλέποντας την κατάσταση που οδηγείται αυτόν τον οικονομικό στραγγαλισμό, ο οποίος υπάρχει σε σημείο που να μην μπορούμε να κάνουμε ακόμα για την καθημερινότητά μας. Γιατί βλέπουμε, κυρία Δουγεράκη, από τη μια το κράτος αφιδώς να μοιράζει αρμοδιότητες καθημερινά, χωρίς όμως να φροντίζει πώς να γίνουν οι αρμοδιότητες αυτές, πώς θα υλοποιηθούν. Δίνει δηλαδή αρμοδιότητες χωρίς όμως πόρους, χωρίς ενίσχυση προσωπικού, απλά ξεφορτώνεται ότι δεν χρειάζεται, κρατάει τον κεντρικό κουρβανά και δεν μοιράζει πόρους ούτε στο ελάχιστον αυτά που το ίδιο έχει ψηφίσει και έχει νομοθετήσει. Ξέρετε, ο νόμος 3852 του 10 έλεγε ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κατανέμεται σε αιτήσια βάση περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει ο νόμος, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και δεν έχει αλλάξει, σήμερα μας καταβάλουν 1,7 δις. Μισό, 7 δις για το χρόνο, για κάθε χρόνο. Για κάθε χρόνο, ναι. 7 δις σε όλους τους δήμους της χώρας, για κάθε χρόνο. Σε όλους τους δήμους της χώρας, και από τα 7 δις καταβάλλονται σήμερα στην αυτοδιοίκηση. Καταλάβετε την απόκληση που έχουμε και ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν τα έχουμε εισπράξει. Βεβαίως περάσαμε τα μνημονιακά χρόνια και Παίρνετε πόσα από τα 7 πήρατε, παίρνετε τα 1,2, είπατε, ή 4. 1,7. 1,7, μάλιστα. Τα υπόλοιπα δεν δίνονται, και βεβαίως διεκδικούμε και τα παρακατηθέντα, τα οποία το κράτος βέβαια τα εισπράττει. Έτσι, για να ξέρουμε τι πηγές χρηματοδότησης, που είναι από το φόρο εισοδήματος, που είναι από τον ΦΠΑ και από τον ΕΝΠΙΑ, το κράτος θα εισπράττει στο ακέραιο. Ωραία. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα. Εξακολουθεί να λέει είσαστε το μακρύ μου το χέρι. Όλα τα υπόλοιπα που λέω είναι θεωρητικά. Απλά το λέω εκεί για να μπορέσω λίγο, αν θέλετε, να διασκεδάζω τις αντιπώσεις και τίποτα περισσότερο. Ακριβώς. Φέτος η ΚΕΔΕ για το 2024, για να μην κλείσουν οι δήμοι, ζητάει ενίσχυση 3 επιπλέον μηνιαίες κάπου. Δηλαδή τα 350 εκατομμύρια θέλουμε για να καλύψουμε τα λειτουργικά μας, δηλαδή καθημερινότητα και μισθοδοσίες. Τα 350 εκατομμύρια. Ήδη σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είπαν ότι εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 220-230, δηλαδή ούτε τα μισά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε να λειτουργήσουμε, προσπαθούμε να παράξουμε έργο και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα χιλιάδες αιτήματα των καθημερινά που έχουν οι πολίτες, που με το δίκαιο τους έρχονται σε εμάς, που με το δίκαιο τους διεκδικούν και αυτοί και θέλουν πράγματα και έργα να γίνονται. Για να μην κλείσουν οι δήμοι, χρειαζόμαστε 450 εκατομμύρια, τρεις μηνιαίες κάπου, όπως είπατε στην αρχή του παραδείγματος. Είναι κυριολεκτικό για να μην κλείσουν. Βεβαίως είναι κυριολεκτικό, διότι πολλοί δήμοι, πάνω από 100 δήμοι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και όπως μας είπε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χθες, έχουν ήδη πάρει προκαταβολές. Όταν ένας δήμος φτάνει στο σημείο να πάρει προκαταβολή των χρηματικών ποσών που λαμβάνουμε κάθε μήνα, σημαίνει ότι δεν έχει χρήματα να καλύψει τα μηνιαία του έξοδα και ζητάει έναντι των καταβαλλόμενων από την επόμενη χρονιά για να πληρώσει σιγά σιγά με δόσεις στη συνέχεια να του γίνουν περικοπές. Αυτό δείχνει μια ανέχεια των δήμων, δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε αυτή τη μοίρα είναι πάνω από 100 δήμοι. Άρα είναι αυτό το πρόβλημα. Κύριε Μπαριτάκη, σε αυτό το κυριολεκτικό, ότι 100 δήμοι έχουν πάρει προκαταβολές, είναι απόρρια των μνημονιακών, είναι απόρρια αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ενισχύεται πολύ περισσότερο το αθηνοκεντρικό κράτος και δεν δίνεται ιδέουσα σημασία στην περιφέρεια και στους δήμους όλης της χώρας, κυρίως της περιφέρειας? Είναι απόρρια, κύριε Γεράκη, ότι δεν καταβάλλονται
χρηματοδοτήσεις που πρέπει σήμερα να πάρει η αυτοδιοίκηση και όπως έχουν θεσμοθετηθεί. Όπως έχουν... Για ποιο λόγο ρώτησα εγώ. Αυτό το καταλάβαμε. Για ποιο λόγο. Λόγος, αυτό είναι θέμα της πολιτείας, της εκάστοτε κυβέρνησης να το απαντήσει. Η επιλογή της δηλαδή είναι αυτή, λέτε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε σε ένα ορεινό δήμο. Ας φέρουμε το δικό σας το παράδειγμα, να μην μιλάμε για κάποια άλλη περιοχή, για κάποιο άλλο δήμο. Για να λειτουργήσετε, ας πούμε, τι θέλετε, τι χρειάζεστε. Καταρχήν, να λειτουργήσει όπως πρέπει ο Δήμος, χρειάζεται προσωπικό. Πρέπει να έχει στελεχώσει τις υπηρεσίες του, τις τεχνικές υπηρεσίες από τη μια και τις διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες από την άλλη. Το πρώτο μέλημα είναι αυτό. Σήμερα, για να πάρουμε ένα άτομο, δύο άτομα προσωπικό, μπορεί να περάσουν και 3 και 4 χρόνια. Θα θέλουν πάρα πολλοί διαδικασίες προκειμένου να πάρουμε το προσωπικό το μόνιμο. Άρα αναγκαζόμαστε με εποχιακούς. Φεύγουν οι άνθρωποι, κάνουν τα 5 μήνα ή τα 8 μήνα τους και στη συνέχεια φεύγουν. Οπότε δημιουργείται πάλι λειτουργία στο όρο σύστημα. Δεν μπορούμε να παράξουμε έργο. Θέλουμε τη χρηματοδότηση την οποία πρέπει να μας καλύπτει πλήρη τα λειτουργικά έξοδα και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Δήμου. Αυτό είναι τα κυριότερα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα όπου μπορούμε να ζητούμε τις πιστώσεις αυτές για υλοποίηση έργων. Δηλαδή να κάνουμε έναν δρόμο, να μπορούμε να φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο, να μπορούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο ίδρυυσης, να αντικαταστήσουμε ένα άλλο δίκτυο και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία είναι ναι μεν αυτονόητα, αλλά δυστυχώς στην υλοποίησή τους είναι δυσκολίες, διότι δεν υπάρχουν οι πόροι για να τα χρηματοδοτήσουμε. Προσπαθούμε να μαζέψουμε σιγά σιγά 1 ευρώ και αυτό το ευρώ να το γυρίσουμε πίσω, να πάμε να φτιάξουμε καμιά πρωτεΐτσα, κανένα κοινό χρηστοφόρο, κανένα δρόμο. Αυτά με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε. Τα μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όταν οι ανάγκες είναι μεγάλες στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, στην ίδρυυση, στην άρδευση, στα δίκτυα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν, στα σχολεία, στην καθημερινότητα, γιατί στους Δήμους έχει πάει και η αρμοδιότητα σε ό,τι έχει να κάνει η ευθύνη για τη συντήρηση των σχολείων. Ναι, αλλά με τι ποσά όμως. Γι' αυτό τα αναφέρω. Όταν εγώ, απλά. Λαμβάνω το χρόνο 30.000 για τη συντήρηση των σχολείων. Και τώρα συντηρώ το γυμνάσιο και θέλει 80.000 που θα πληρώνει ο Δήμος. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος. 30.000 ετήσια βάση για τη συντήρηση σχολείων. Μόνο το ένα κτίριο που συντηρούμε τώρα θέλει 80.000. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μεγέθη τα οποία κάνουμε. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο και τίποτα δεν είναι πλέον εύκολο. Τα νεκροταφεία μας που θέλουν να συντηρήσουν, που θέλουν να υπάρχει μια αξιοπρέπεια, μια σεβασμός προς τους νεκρούς μας. Ξέρετε τι τεράστιο κόστος έχουν στη συντήρησή τους. Έρχονται οι άνθρωποι και εγώ τρέπομαι. Γιατί πρέπει να πάμε να φτιάξουμε. Κάναμε τώρα κάποιες παρεμβάσεις, θα κάνουμε. Γιατί και εκείνο και ο πολιτισμός μας, εκεί ο σεβασμός στους νεκρούς. Δεν πρέπει να τα φτιάξουμε και τα νεκροταφεία. Να έχουν μια ευπρέπεια. Έτσι, εκεί που είναι οι άνθρωποι μας. Θέλω να σας πω ότι η καθημερινότητα έχει ένα τεράστιο αντικείμενο και όλα αυτά μεταφράζονται σε κόστος. Δεν είναι τίποτα σήμερα δωρεάν. Το ενεργειακό κόστος, κυρία Δουλειεράκη, πάει στα ύψη. Αυτό έχει διπλασιαστεί σε σχέση με ό,τι ήταν παλαιότερα. Έχει καμία σχέση. Μα το ενεργειακό κόστος είναι η ζωή μας, διότι από εκεί δίνουμε το νερό που αντλούμε για να πίνουν και να ποτίζουν οι άνθρωποι. Δεν έχω τι να πω. Το είπατε πριν από λίγο εσείς και εκεί θα καταλήξουμε, ότι ας απαντήσει η ίδια η πολιτεία για αυτά τα οποία δεν κάνει και για τις δυσκολίες αυτή την ώρα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι οι ίδιοι οι δημότες, οι ίδιοι οι πολίτες και είναι η καθημερινότητα και η ζωή του κάθε ενός από εμάς, από το Ηράκλειο και τη Βιάνο, από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, βοράς, νότος, ανατολή, δύση, μιας που είμαστε στην Κρήτη, αλλιώς θα έλεγα και για άλλους δήμους σε όλη τη χώρα με πάρα πολλά προβλήματα από την υγεία. Είναι τα προβλήματα, κυρία Ζηλάκη. Αν πάρετε και το Ροπέδιο τώρα ή πάρετε τα Σφακιά ή τα Ανόγια, τα ίδια θα σας πούν. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Σαφέστατα. Γι' αυτό το είπα και έτσι. Το ίδιο. Όλοι ζούμε το ίδιο. Το ίδιο στο Ηράκλειο που είναι μια μεγαλούπολη και έχει εκεί κάποια αντίστοιχα και σε μεγαλύτερο μέγεθος προβλήματα. Αν τουλάχιστον είχαμε τους πόρους μας, που αυτά έχουν βγει, δεν έχουν βγει τυχαία τα νούμερα αυτά. Βγήκαν μετά από μελέτες, μετά από πολλή δουλειά τι ακριβώς χρειάζεται κάθε Δήμος και
Γι' αυτό βγήκε το νούμερο αυτό που πρέπει να αποδίδεται. Δηλαδή με συγκεκριμένα μεγέθη τα οποία η πολιτεία. Ωραία. Μια χαρά. Και έρχεται η ίδια η πολιτεία και σου λέει: για να καλύψεις. Αν... Μισό λεπτό. Και έρχεται η ίδια η πολιτεία και σου λέει: αν εγώ έχω να σου δώσω από αυτά που ζητάς αυτή την ώρα ως άμεση ανάγκη σου, τα μισά από αυτά τα οποία ζητάς, μην ξεχνάς ότι από την άλλη έχεις εκείνη την άλλη την καλή αγελάδα από την Αρμέγης που λέγεται Δημότης. Οπότε κάτι τη κάνει παραπάνω με αυτά που σου χρωστάνε, με αυτά που, σου, με, που πρέπει να πάρει από τέλη. Με κάνει και κάποιε αυξήσει και πάει μια χαρά το γράμμα, έτσι. Ακριβώς. Ξέρετε, και η πολιτεία βολεύεται ότι όλος ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες, σου λένε θα πάνε στον Δήμαρχο. Τώρα που θα τρέχουν στην Αθήνα, στο Υπουργείο θα πάνε. Δεν έχει νερό, άλλος δεν έχει ένα πρόβλημα, ο δρόμος θα λυπάσει, στον Δήμαρχο θα πάει. Είτε τον αφορά, είτε τον αφορά σαν αρμοδιότητα το θέμα, εδώ καταλήγουν όλοι. Και η αστυνομία εδώ θα έρθει να ζητήσει στήριξη και η πυροσβεστική θα ζητήσει στήριξη και η υγεία, τα κέντρα υγείας και εδώ θα έρθουν να ζητήσουν στήριξη και προσπαθούν να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με την τοπική κοινωνία. Ωραία, για τις δικές της λοιπόν τις αδυναμίες με τη δική της την πολιτική επιλογή σας τοποθετεί συνειδητά ως κυματοθράφστη απέναντι στον καθένα από εμάς. Αυτό μου λέτε. Είναι έτσι η καθημερινότητα. Εμείς δεν λέμε όχι και προς Θεού. Κάθε δημότης που θα έρθει, κάθε πολίτης πρέπει να τον ακούσουμε, να δούμε το πρόβλημά του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να παρέμβουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλίμονο. Επειδή είμαστε αποδέχτες, το λέω, επειδή είμαστε αποδέχτες όλων αυτών των προβλημάτων. Είτε έχουμε άμεση αρμοδιότητα, είτε δεν έχουμε. Αλλά υπό την έννοια ότι ένα πρόβλημα ενός δημότη, ενός πολίτη είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το μελήσει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφώς πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Γι' αυτό δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να έχουμε τη χρηματοδότηση, να μπορούμε, διότι αν έχουμε τη δυνατότητα, πιστέψτε με, ακόμα και δικιά μας δουλειά να μην είναι, εμείς θα βοηθήσουμε. Να όμως που μέσα από αυτή την πολιτική, για να το προχωρήσω και να το πάω αλλιώς και το βόλεμα της πολιτείας, έχει τους δημάρχους να τρέχουν πάνω κάτω, να χτυπάνε και να παρακαλάνε πόρτες υπουργών και υπουργείων και κάποιοι άλλοι να το εκμεταλλεύονται νομίζοντας ή πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και κάτι σε ψηφαλά και παραπάνω από την δεξαμενή του κάθε δημάρχου, όπου και αν ανήκει ένας φαύλος κύκλος δυστυχώς που δεν θα κλείσει ποτέ, δεν θα κλείσει ποτέ έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, αλλά αυτό φαίνεται με την κοινή λογική να γίνεται, κύριε Μπαρυτάκη, και το τελευταίο που λέω πριν σας αποχαιρετήσω. Ναι, κύριε Δουλειράκη, έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς όμως δεν μπορούμε να γίνουμε σάκος του μπόξ. Πρέπει να είμαστε εδώ γιατί έχουμε ένα σημαντικό έργο να εκτελέσουμε, να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Βεβαίως και θα πάμε και θα ξαναπάμε στην Αθήνα. Έτσι είναι δομημένο το κράτος. Δυστυχώς η δόμηση του κράτους της ελληνικής πολιτείας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όχι, δεν το λέω για εσάς, να μην παρεξηγηθώ τους δημάρχους με την έννοια ότι κακά το κάνετε. Καλά το κάνετε. Αλλά βρήκε το κόλπο να βολευτεί η πολιτεία. Γιατί έτσι θα πάμε, θα διεκδικήσουμε, θα πάμε για τα υπουργεία, θα πάμε για τις υπηρεσίες, θα πάμε και όπου χρειαστεί. Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορεί να έρθει προσθετικά σε ένα Δήμο, νομίζω καλό είναι. Και αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μας, να επιλύουμε τα προβλήματα, να είμαστε κοντά. Ας αναλογιστεί η πολιτεία, ας δούμε στο συνέδριο της Ρόδου, θα είναι και πρωθυπουργός από ό,τι μας είπε χθες ο κύριος Κυρίζογλου, πρόεδρος της Χέρδης, στο συνέδριό μας. Τα θέματα είναι ξεκάθαρα, τίθονται και μπορώ να πω στη σωστή βάση από όλους τους δημάρχους και από την ΚΕΔΕ. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα δούμε, τι θα βγει. Ελπίζουμε όλοι ότι μέσα από ένα συνέδριο που είναι το ανώτατο όργανο, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης και με την παρουσία και των πολιτικών αρχηγών και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ελπίζουμε ότι κάτι καλύτερο θα προκύψει για την αυτοδιοίκηση, που αυτοδιοίκηση σημαίνει πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.